βρισκόμαστε μερολογιακά κάποιες εβδομάδες πριν από την ολοκλήρωση των μνημονίων και ταυτόχρονα φαίνεται ότι κινούμαστε σε μια μεταμνημονιακή εποχή τόσο όσον αφορά την ολοκλήρωση του προγράμματος όσο και για τις κουβέντες για το χρέος και για την επόμενη μέρα της Ελλάδος. Πώς βλέπετε την επόμενη αυτή μέρα και πώς θεωρείτε τα πράγματα σε σχέση με το όπως ήταν το 2015? Κοιτάξτε, να σας πω ότι δεν θα βγούμε από τα μνημόνια όπως λέει η κυβέρνηση. Αυτό που θα συμβεί τον Αύγουστο του 2018, δηλαδή τώρα τους μήνες που μας έρχονται, είναι ότι θα ολοκληρωθούν τα μνημόνια. Θα ολοκληρωθεί δηλαδή το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει γίνει πλέον κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Μέσα στην πραγματικότητα αυτή θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα, τη μνημονιακή πραγματικότητα. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να γίνει προκειμένου να επανέλθουμε όντως στην ανάπτυξη και να βελτιωθεί η ελληνική οικονομία? Βεβαίως. Οι λόγοι για τους οποίους δεν έχουμε αυτή την εκτείναξη, την οποία τόσο πολύ ανέμεναν, είναι ακριβώς μνημονιακή. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εκτείναξη της ελληνικής οικονομίας όταν τα πλεονάσματα τα οποία προβλέπει ο κύριος Τσακαλώτος να εξασφαλίσει είναι θηριώδη. Το μεσοπρόθεσμο προβλέπει θηριώδη πλεονάσματα, τα οποία φυσικά σημαίνουν περικοπή των δημοσίων δαπανών, δηλαδή συστολή στις δημόσιες δαπάνες, ειδικά στις δημόσιες επενδύσεις και φυσικά βαρύτατη φορολογία. Ο συνδυασμός αυτός χτυπάει τη ζήτηση, εφόσον θα χτυπήσει τη ζήτηση θα έχουμε και προβλήματα άμεσα στην ανάπτυξη. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος που έχει να κάνει επίσης με την έλλειψη μεταξιακής δυναμικής είναι ότι δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τίποτα δομικό στην ελληνική οικονομία. Είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι τα μνημόνια άλλαξαν τις καταστάσεις δομικά στην ελληνική οικονομία. Ζούμε μια μνημονιακή πραγματικότητα, η οποία μας δεν άλλαξε τη δομή της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται δηλαδή για τεράστια αποτυχία ιστορικά. Και αν είχατε να αντιστρέψω το ερώτημα, εσείς τη δυνατότητα να συντάξετε και να εφαρμόσετε ένα αναπτυξιακό σχέδιο, ποιοι θα ήταν οι βασικοί άξονες και πώς θα αποφεύγατε το φαινόμενο που μας περιγράφετε? Κατά την άποψή μου, δύο είναι τα βήματα τα οποία απαιτούνται για την ελληνική οικονομία σήμερα για να έχουμε αυτή την ανάπτυξη στην οποία αναφέρεστε. Το πρώτο λοιπόν είναι επιγόντως η τόνωση της ζήτησης. Η ελληνική οικονομία δεν έχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα προσφοράς, έχει πρόβλημα ζήτησης, κατά την άποψή μου, εντονότατο πρόβλημα ζήτησης, διότι η ζήτηση είναι σε συνεχή περιστολή, λόγω των δημοσιονομικών και ευρύτερα. Φαίνεται αυτό στην αδυναμία της κατανάλωσης να παρουσιάσει έστω και λογικούς ρυθμούς ανάπτυξης και επίσης στην αδυναμία της επένδυσης. Διότι οι επενδυτικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας είναι εξαιρετικά προβληματικές, όπως και φυσικά οι εξαγωγικές της. Είναι κάτι πάει να συμβεί τους τελευταίους μήνες, αλλά χωρίς ιδιαίτερο δυναμισμό. Έχει πρόβλημα ζήτησης στην ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή και φαίνεται και με άλλο τρόπο αυτό. Μόλις ανεβαίνει λίγο ο τουρισμός, το οποίο είναι ένα είδος ζήτησης λόγω των τουριστών κτλ., αμέσως ανασένουν μια σειρά από κλάδους και επιχειρήσεις. Χρειάζεται λοιπόν τόνωση της ζήτησης στην ελληνική οικονομία. Δεν είναι θέμα, επαναλαμβάνω, δεν έχει θέμα. Δεν είναι το θέμα η προσφορά. Και το λέω αυτό γιατί γίνεται μεγάλος λόγος για τις περιβόητες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες πολλοί αναφέρονται χωρίς να σκέφτονται τι λένε. Δεν χρειαζόμαστε άλλη μεταρρύθμιση στον τομέα της εργασίας αυτή τη στιγμή ή σε άλλες αγορές. Χρειαζόμαστε άλλου είδους επέμβαση στην προσφορά και θα σας πω γι' αυτό. Αλλά επειγόντως χρειαζόμαστε τόνωση της ζήτησης. Λοιπόν, αυτό που θα προτείνουμε εμείς είναι αυτό. Άρση της φορολογίας και με πολιτική δημοσίων επενδύσεων, ώστε να υπάρξει επενδυτικό κλίμα στη χώρα. Πόσο εφικτή είναι αυτή η παρέμβαση στο τρέχον δημοσιονομικό καθεστώς και αναφέρομαι και στον εποπτεία, στον έλεγχο που ασκείται στην Ελλάδα από τους θεσμούς? Τώρα φτάνουμε και στον κόμπο, στο πιο δύσκολο σημείο. Εγώ ξεκινώ και σας λέω ότι πιστεύω ότι χρειάζεται η οικονομία μας και εδώ θα συμφωνήσουν πάρα πολλοί οικονομολόγοι. Γιατί νομίζω ότι αυτό που λέω είναι λογικό. Δηλαδή, ναι. Θα φτάσουμε λοιπόν και στο δύσκολο σημείο. Είναι αυτό το πράγμα εφικτό μέσα στο πλαίσιο επιτροπίας εποπτείας, το οποίο πηγάζει αφενός από το δημόσιο χρέος και την εξυπηρέτησή του και αφετέρου από την συνεχιζόμενη παραμονή μας στην Νομισματική Ένωση? Πιστεύω δεν είναι. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα πλαισίου που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Άρα λοιπόν αυτό που σας ανέφερα ως εναλλακτική πολιτική, κατά την άποψή μου είναι ανέφικτο μέσα στο περιβάλλον αυτό. Αυτό που το περιβάλλον αυτό στο οποίο βρισκόμαστε προωθεί είναι αυτό που ακολουθείται σήμερα. Άρα δηλαδή μια πορεία στην ουσία
χαμηλής ανάπτυξης, ανεμικής ανάπτυξης και μακροχρόνιας στασιμότητας. Τελευταίες ημέρες το μείζον θέμα της επικαιρότητας είναι το Σκοπιανό και το θέμα της ονομασίας. Πώς το αντιμετωπίζετε και αν ήσασταν στη Βουλή σήμερα, τι θα ψηφίζατε? Ναι, πολύ καλή ερώτησή σας. Θα σας πω λοιπόν το εξής επιγραμματικά. Το πρώτο που έχω να σας πω είναι ότι η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από την πρώην δημοκρατική, από την πρώην, τέλος πάντων, Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δεν κινδυνεύει η χώρα μας από το κράτος αυτό, με την έννοια της γεωπολιτικής κατάστασης, της οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης. Δεν υπάρχει κίνδυνος από εκεί δηλαδή. Και δεν υπήρχε όλο το διάστημα αυτό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έχω να σας πω. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι ότι η επίσημη πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων τις τελευταίες, μετά το πρώτο διάστημα μακεδονικού τέλος πάντων ζήλου τη δεκαετία του 90, ο οποίος κατέληξε σε πολύ προβληματικές πολιτικές καταστάσεις, η ελληνική πλευρά έχει μια πολιτική διπλής ονομασίας, που νομίζω ότι είναι και η μόνη λογική πολιτική που μπορεί να εφαρμοστεί στο θέμα αυτό, δεδομένου μάλιστα ότι δεν υπάρχει και κίνδυνος πραγματικός. Άρα, διπλή ονομασία, κατά την άποψή μου, είναι η μόνη εφικτή λύση. Το τρίτο πράγμα που έχω να σας πω είναι ότι είναι καιρός και από την πλευρά μας, με τις ανησυχίες που έχουμε, με τις αμφιβολίες που υπάρχουν, με όλα αυτά που υπάρχουν από την πλευρά μας, δηλαδή όσον αφορά την ταυτότητα και το ποιοι είμαστε και το πώς στεκόμαστε απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις, να σεβαστούμε και τον άλλο. Είναι και αυτό είναι καιρός. Δηλαδή, θα έχουμε φίλους και γείτονες, τους οποίους θα σεβόμαστε, δεν θα έχουμε. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή αμοιβαίος σεβασμός για να υπάρξει λύση.